Μήπως να βάλω την Αναστασία να τα πει ίσως καλύτερα, που έχει πιο δυνατή φωνή από εμένα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που μας συμβαίνει όλες αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα με την εκδήλωσή μας είναι κάτι το οποίο μας συγκινεί βαθιά. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την μπροστά μας δημιουργείται κάτι καινούριο και ελπιδοφόρο. Και αυτό μας γεμίζει με χαρά, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα μας γεμίζει και με μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Να σταθούμε αντάξει της προσδοκίας χιλιάδων πολιτών που ήδη αγκαλιάζουν το εγχείρημά μας για μια αριστερά της εποχής μας. Σήμερα λοιπόν κάνουμε το πρώτο βήμα. Κανένα όμως ταξίδι δεν ξεκινάει πραγματικά από το μηδέν. Γνωριζόμαστε. Η νέα μας κοινοβουλευτική ομάδα αποτελείται από ανθρώπους, από άνδρες και γυναίκες που έχουν ο καθένας και η καθεμιά μια ξεχωριστή διαδρομή. Συναντηθήκαμε από διαφορετικές αφετηρίες σε ένα μεγάλο σταθμό της ιστορίας, με την αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας. Και δοκιμαστήκαμε. Και δεν πρόκειται βεβαίως να απαρνηθούμε αυτό το οποίο υπήρξαμε. Θα είμαστε για πάντα περήφανοι και περήφανες που πετύχαμε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Με την κοινωνία όρθια και με τα δημόσια οικονομικά της χώρας σε τάξη. Θα είμαστε περήφανοι και περήφανες για τις τομές, την κοινωνική και την εργατική πολιτική. Θα είμαστε περήφανες και περήφανοι για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Θα είμαστε περήφανοι και περήφανες για την απόδοση της ηθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών. Θα είμαστε περήφανοι και περήφανες για την προώθηση ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης. Και βεβαίως θα είμαστε περήφανοι και περήφανες για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά τα οποία καταφέραμε. Ξέρουμε όμως ότι δεν αρκούν. Και σήμερα στεκόμαστε και αυτοκριτικά απέναντι σε αυτά που ανεχτήκαμε και σε αυτά που πλήγωσαν το αξιακό μας σύστημα. Στεκόμαστε αυτοκριτικά και απέναντι σε αυτά που υποτιμήσαμε και σε αυτά που δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Όμως το εγχείρημα το οποίο ξεκινάμε σήμερα δεν είναι νοσταλγικό. Δεν είναι ο στόχος μας να επιστρέψουμε πίσω το ρολόι του χρόνου στο 1968, στο 1991, στο 2012 ή στο 2015. Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Θέλουμε μια αριστερά αξιόπιστη, μαχητική και συνάμα οραματική. Θέλουμε μια αριστερά ευρύχωρη και ανοιχτόμυαλη που μιλά με ειλικρίνεια και με σαφήνεια. Μια αριστερά που δεν κρύβει τις προθέσεις της. Βρισκόμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε σε μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Με ελευθερία και δημοκρατία. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας ενώνει μια διπλή επίγνωση. Από τη μία η επίγνωση της στρατηγικής μας δοκιμασίας, αλλά και από την άλλη η επίγνωση των συγκλονιστικών δυνατοτήτων της εποχής μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος συνολικά βιώνουν σήμερα μια στρατηγική κρίση σε μια εποχή ριζικών μετασχηματισμών. Δεν έχει νόημα να ξορκίζουμε αυτούς τους μετασχηματισμούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα συνολικό, φιλόδοξο σχέδιο που θα απαντά στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Τις κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση, την ποιότητα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η συζήτηση που λείπει και δυστυχώς δεν πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα. Αυτή είναι η εμπειρία που βιώνουμε αυτή την περίοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη χώρα μας όμως αυτή εμφανίστηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα από τη διαλυτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η βαρύτατη ήττα των εκλογών του 2023 δεν οδήγησε σε μια ουσιαστική και σε βάθος ιδεολογική και πολιτική συζήτηση. Αλλά στην επικράτηση ενός νέου Προέδρου και μιας νέας ηγετικής ομάδας που επενδύει αλλού. Στην κατασκευή εσωτερικών εχθρών, στην παραγωγή ενός αδιέξοδου σκανδαλολογικού λαϊκισμού,
στην υποκατάσταση της πολιτικής από αποσπασματικά συνθήματα με αντιφατικές και συχνά εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό. Η αριστερά στη χώρα μας δεν κινδυνεύει σήμερα μόνο από την εκλογική συρρίκνωση. Κινδυνεύει ακόμα περισσότερο από την ιστορική της απαξίωση. Η απαξίωση αυτή οδηγεί σε μια πρωτοφανή κατάσταση. Η δεξιά έχει επιτύχει για πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια κατά τη διάρκεια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας να επιβάλλει την ατζέντα της. Προωθεί ένα μοντέλο πολιτικής που στηρίζεται στην αλαζονία και στον ιδεολογικό εκφοβισμό. Το σύστημα εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο θέτει σήμερα στη χώρα μας τους όρους της δημόσιας συζήτησης. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση, στη διάλυση των δημόσιων υποδομών. Έχει επιπτώσεις στις ζωές μας, στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, στην υποβάθμιση της αξίας της ίδιας ανθρώπινης ζωής. Έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, στο σκάνδαλο των υποκλοπών.